Καλώς ήρθε η Δημήτρη μας. Καλώς σας βρήκα. Βολική και το. Ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα. Yeah, δεν τα έχουμε αυτά συμβεί. Σου διαλέξαμε το Freedom γιατί έχω λυσάξει. Παντού που διαβάζω όταν μιλάς, μιλάς για ελευθερία. Οπότε σου διαλέξαμε το κομματάκι. Ωραίο, δεν ήταν. Ναι, υπάρχει κάτι άλλο όμως. Υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχουν δύο πράγματα, ελευθερία και αγάπη. Έχω σήμερα λοιπόν νεύρα μαζί σου. Για πες. Πρώτον. Με έγραφε επί δύο χρόνια, σε παρακαλούσα, έλα ρε Μίτσο και έλα ρε Μίτσο. Έρθουν ο Μίτσο, την εβδομάδα ο Μίτσο, εβδομάδα ο Μίτσο. Να ο Μίτσο, δύο χρόνια ο Μίτσο. Ήρθε ο Μίτσο, τελικά έφτασε ο Μίτσο. Ένα χειροκρότημα τώρα που ήρθε. Έστω και αργά. Το δεύτερο είναι ότι εγώ χάρηκα πάρα πολύ και στεναχωρέθηκα μαζί που δεν βγήκε η εκπομπή σα φέτο. Στεναχωρέθηκα γιατί μια πολύ ωραία εκπομπή, ειλικρινά. Αλλά χάρηκα διότι όλοι οι υπόλοιποι είχαμε. Βγήκε στο Junior βέβαια, αλλά είναι αλλιώς το σύστημα. Διότι είχαν λυσάξει, ας πούμε, να λένε τι σεξι που είναι ο Σκαρμούτσος και τι που είναι ο Σκαρμούτσος. Α, σε ρε τα σάπια, σε μένα τα έχω, δεν το κατάλαβα. Είναι δυνατό. Ωραία, σε ρωτάω. Ψέματα. Αφού... Και εγώ ζήλευα. Τι βρήκα τώρα στο Σκαρμούτσο. Έλαντε, και εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Πού να δει η μάνα μου, πού να δει η μάνα μου τι λέει. Τι λέει. Είναι δυνατόν, μου λέει. Τι λέω, εγώ φταίω. Δηλαδή δύο χρόνια πριν κανείς δεν έλεγε τι σεξι που είναι ο Σκαρμούτσος. Βλέπανε και ένα μάγειρα, έλεγαν εντάξει, να ο μαλάκας, μια χαρά, εντάξει, μας φτιάξει. Έχει βάψει και τα χέρια εδώ, τα έχει κάνει. Ναι, πως είσαι έτσι και τα λοιπά, όλα καλά. Τώρα μετά είναι το γυαλί, αγόρι μου, αυτό ξέρεις. Γυαλί. Μιλάει, λέει, λίγο έτσι το οποίο κάνει. Κάνει από τη μια μεριά γυάλι τάμπουρας, με τα ταουτού του και αυτά και το κούρεμα. Απ' την άλλη μεριά είναι πολύ ευγενικό. Ποιο κούρεμα, δεν έχω μαλλί, γι' αυτό κουρεύω μέσα. Μα κάνε ένα μαλλί. Άστο. Τα πάει καλά με τα παιδιά. Δηλαδή έκανε τώρα λιτάμπουρα έτσι από τη μία στην εικόνα και το πολύ γλυκό άνθρωπο από την άλλη. Τι από τα δύο είσαι. Ξέρεις τι, δεν τα έκανα. Όλα αυτά βγαίνουν από μέσα μου. Εγώ δεν είμαι. Έκανες, εννοώ στην εικόνα έκανες. Εγώ ρε παιδί μου δεν είμαι ηθοποιός. Οπότε ό,τι έχω μέσα μου θα το βγάλω. Επίσης δεν είμαι ο κλασικός άνθρωπος στη τηλεόραση. Η τηλεόραση έγινε τυχαία. Ήταν ένα εξαιρετικό πράγμα. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν σε αυτό το πράγμα γιατί πάρα πολλοί λένε ότι είμαι αχάριστος, ότι δεν εκτιμώ την τηλεόραση κτλ. Ακούς διάφορα μου, κατά καιρούς. Και αυτό που έχω θα το βγάλω. Δεν ξέρω να δώσω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να υποδηθώ έναν άνθρωπο που δεν είμαι. Δεν μου λες, έτσι πώς εγώ τώρα πρέπει να σου ένα κολοπεδάκι μικρός. Πολύ. Πολύ. Ταλαιπωρούσε τη μάνα σου. Μια και μιλήσαμε για τη μάνα σου πριν. Κοίτα, μικρός δεν ήμουν κολόπεδο. Δεν προλάβαινες. Πέντε χρονών πώς να είσαι δηλαδή. Μικρός δεν ήμουν κολόπεδο. Μικρός ήμουν ένα εξαιρετικό παιδί, πάρα πολύ ήσυχος και τα λοιπά. Διάβαζες. Δεν διάβαζα ποτέ πολύ γιατί τα έπαιρνα. Είναι αυτό που έλεγα από το παιδί τα παίρνει. Τώρα τι έπαιρνε δεν ξέρουμε. Τα έπαιρνα και αργότερα ρε παιδί μου, αλλά. Τα έπαιρνα. Γενικώς τα έπαιρνα. Το μόνο πράγμα που δεν έπαιρνα ήταν χρήματα, καταλαβαίνεις. Ναι. Αλλά τα έπαιρνα, ήμουν έρεμος και κάποια στιγμή έκανα το μεγάλο μπαμ. Γιατί έχουμε ζήσει και οι δύο σε χρόνια που υπήρχε πάρα πολύ ελευθερία. Yeah. Και μερικές φορές κάθομαι πίσω και λέω: ξέρεις τι ωραία που ήταν εκείνα τα χρόνια και πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Αυτοί εδώ πέρα δεν μπορούν να βγαίνουν έξω να παίζουν στον δρόμο, δεν μπορούν να σαλάνες, δεν μπορούν να πηγαίνουν με τα πόδια εξάρχεια παραλία. Τίποτε. Αυτά δεν έκανες. Ναι. Ξέρεις πόσες φορές έχω γυρίσει από τα Εξάρχεια στο Ελληνικό που μέναμε τότε ή στην Γλυφάδα στην Τεψιθέα ή έχω φύγει από το Ελληνικό να πάω στο σπίτι της φίλης μου που έμενε στα Εξάρχεια ας πούμε με τα πόδια. Γιατί πρώτον δεν είχαμε λεφτά. Τα λεφτά που είχαμε δεν θέλαμε να τα δώσουμε στο λεωφορείο, θέλαμε να τα κρατήσουμε. Για πού μου κάνω ποτό. Έτσι. Κατάλαβες οπότε. Αλλά ήταν ωραία πράγματα. Δεν μου λες. Και πώς την έδωσε. Για να κάνεις. Εξηγήθηκες από ό,τι έχω διαβάσει μια μοϊκάνα. Ναι. Πήρε από εδώ, το πήρε από εκεί, πήγε. Το την έβαψε κιόλα ή ήταν. Κοίτα, κίτρινη, κόκκινη, πράσινη. Τότε γενικώς είχε αρχίσει και ξεπίδαγε το όλο κύκλωμα των πάνκιδων κτλ. Δεν ήμασταν πάρα πολλοί, ήμασταν λίγοι. Φαντάζομαι ότι όταν μπαίναμε στο λεωφορείο, ο κόσμος πήγαινε μπροστά και εμείς πηγαίναμε πίσω. Ένα περίεργο πράγμα. Ή έμπαινε στο λεωφορείο και είχε ένα κύκλο γύρω σου. Ανοιχτό. Ναι. Και έβριξε πάντα θέση που ήταν πάρα πολύ καλό. Πιστεύανε ότι είσαι έτοιμο για μούντα, ας πούμε. Τότε ναι. Εντάξει, τότε. Εσύ ήσουν 16-17, πόσο. Εγώ ήμουν, ξεκίνησα στα 15. Ναι. Mm. Από θυμό το έκανε αυτό, από στυλ, από. Όχι, καμία σχέση. Δεν είχα ούτε θυμό, ούτε. Δεν υπήρχε στυλ τότε, μωρέ. Εντάξει. Όλα συνδεόντουσαν πάρα πολύ με τη μουσική. Mm. Οπότε επειδή μουσικά ανήκα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Έπρεπε να έχω και το συγκεκριμένο στήσιμο. Είχες και καρφιά και τέτοια όλα. Καρφιά δεν είχα ποτέ, δεν μ' άρεσαν ποτέ τα καρφιά. Και πώς έγινε και την έκανες για Αμερική. Γιατί δεν μου φτάνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα ήταν πολύ μικρή για μένα.
Ποιο πράγμα δεν σου φτάνε. Δηλαδή, ήσουν 18 χρόνια, 19, ας πούμε. Και πιο μικρός. Δεν μου φτάνε, δεν μου άρεσε ο κόσμος. Δεν μου άρεσε η σκέψη του κόσμου στην Ελλάδα. Ήθελα να ανοιχτώ, ήθελα να δω, ήθελα να ζήσω. Βέβαια, τώρα που είμαι μεγάλος, πάλι το ίδιο σκέφτομαι. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Σήμερα η Ελλάδα όπως είναι στα σκατά που είναι, ο κόσμος όπως είναι, ο οποίος έχουμε γίνει και πιο κακοί και πιο μίζεροι και πιο στενάχωροι και πιο φτωχοί. Δεν σου τη δίνει να την κάνεις. Μην μου απαντήσεις. Αυτά θα τα πούμε αμέσως μετά το πρώτο break που κάνουμε για σήμερα.